Ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ και τον κύριο Αλέξανδρο Καχρημάνη, τον Περιφερειάρχη Υπήρου, που ανταποκρίθηκε αμέσως ο άνθρωπος να είναι μαζί μας εδώ στα Παραπολιτικά. Καλημέρα σας, κύριε Καχρημάνη. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πείτε μας εσείς πού βρίσκεται αυτή η ιστορία που την έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία και όλους μας. Δεν ξέρω πάρα πολλά. Εγώ έμαθα αργότερα το βράδυ όταν με πήρε η κτηνιατρική. Η κτηνιατρική κινήθηκε μόνη της αμέσως όταν ειδοποιήθηκαν ότι υπάρχει θέμα από την αστυνομία. Βρήκαν το ζώο, το εξέτασαν και πήγαν και την άλλη μέρα και δεύτερη φορά και το εξέτασαν. Τώρα, από εκεί και πέρα θεωρώ ότι όλη η ενέργεια δεν είναι καθόλου σωστή, όμως πρέπει να είμαστε πάντα με σκέψη σε όλα τα θέματα, δεν λέω γι' αυτό, λέω για ένα προηγούμενο που είχαμε στη Θεσπρωτεία, στο οποίο δυστυχώς δεν ήταν όπως παρουσιάστηκε. Ο άνθρωπος είχε 42 ζώα. Όσοι δεν ξέρουν από ζώα μπορούν να λένε ό,τι θέλουν. Είχε 4 άρρωστα, τα οποία τα παρακολουθούμε σήμερα, αλλά όχι ότι τα είχαν αφήσει από ασιτία κλπ. Αυτά ήταν όλα ψέματα. Όταν δεν υπάρχει μια συνεργασία και ένας σεβασμός μεταξύ των υπηρεσιών, ουδείς είναι αλάνθαστος, δεν βγαίνουν πάντα τα καλύτερα αποτελέσματα. Σας ομολογώ τώρα ότι δεν το θυμάμαι το περιστατικό στη Θεσπρωτεία. Ήταν σας εδώ ακούω... και 15 μέρες, πάλι δημιουργήθηκε. Ετούτο δεν το ξέρω, εμείς ακόμα έχουμε τις επιφυλάξεις για τις ενέργειες του κυρίου. Τις επιφυλάξεις εννοείται ότι μπορεί να το έκανε κατά λάθος, πιστεύετε ότι μπορεί να το μπορεί έκανε να κατά λάθος. Μπορεί να έγινε κατά λάθος, σίγουρα, αλλά τέτοια επιπολαιότητα δεν συγχωρείται. Κύριε Περιφερειάρχα, εγώ δεν εγώ ήμουν δηλαδή παρούσα. Ασχολούμαι με ζώα, έτσι. Δεν ήμουν παρούσα, αλλά ήταν τόσοι αυτόπτες μάρτυρες που έχουν καταγράψει ότι δεν το έκανε κατά λάθος. Ναι. Ο άνθρωπος αυτός μπορεί να ήταν να μιλούσε στο κινητό όπως κάνουμε όλοι, αλλά αυτό δεν επιτρέπεται. Παράδειγμα, ένα άλογο, αν θα το δέσεις να το πάρεις, εγώ το έχω δει πολλές φορές με το αυτοκίνητο, ακολουθεί. Ένα γαϊδούρι, άμα στυλώσει τα πόδια, πώς λέει, γάιδαρος είσαι. Δεν κουνιόταν με τίποτα, το οποίο είναι αδιόρθωτος και στην επιπολαιότητα, αν είναι επιπόλαιο ή αν οτιδήποτε. Πάντως, κοιτάξτε, αν εννοείται ότι μπορεί να μιλούσε στο κινητό και να μην είχε καταλάβει ότι σερνόταν το γαϊδούρι. Εγώ ούτε ήρθα σε επαφή να μιλήσω μαζί του, γιατί επειδή τον γνωρίζω από το στρατό, εγώ ήμουν αξιωματικός. Α, τον ξέρετε προσωπικά τον άνθρωπο αυτό. Φυσικά και τον ξέρω από το στρατό, δεν είχε δώσει τέτοια δείγματα, είναι πολλά χρόνια. Από το 81-82 τον είχα γνωρίσει. Ήξερα ότι είναι εργατικός κλπ. Ήξερα ότι είναι λίγο, δεν δίνει σημασία σε κάποια πράγματα, αλλά για να αυτό είναι ακραίο, έτσι. Είναι η τοπική κοινωνία, γνωρίζεστε μεταξύ σας, κύριε Περιφερειάρχα, ναι, και εμείς μαθαίνουμε... Ναι, αλλά είναι η τοπική κοινωνία που τον ψηφίζει συνέχεια αντιδήμαρχο. Επιτρέψτε μου μόνο, μαθαίνουμε ότι υπάρχουν και άλλα τέτοια περιστατικά που έχουν κατά καιρούς συζητηθεί στην περιοχή, κοιτάξτε, για αμέλεια, για τα ζώα τους σε κακή κατάσταση. Δεν μπορεί να μην τα έχετε ακούσει κι εσείς ζώα, αυτά. Δεν έχει τις άριστες σταυλικές εγκαταστάσεις. Και δεν σας κρύβω ότι το έχουμε πει πολλές φορές, φτιάξει σταυλικές εγκαταστάσεις. Ο ίδιος έχει και δουλεύει σίδερα, ξέρει. Είναι θέμα εγκαταστάσεων ή είναι και θέμα σε τι κατάσταση έχει τα ζώα του? Γιατί αυτά που διαβάζουμε είναι ότι τα ζώα του ήταν σε μια άθλια κατάσταση. Έχω πάει παλιότερα όταν έφτιαχνα έναν δρόμο εκεί, δεν έχω πάει τώρα. Οι υπηρεσίες της περιφέρειας κάνουν ελέγχους? Είχε πάει ποτέ, ας πούμε, κλιμάκιο? Γιατί άκουσα τον κύριο Βορύδη. Με συγκεκριμένα πράγματα και όταν έχουμε μια καταγγελία πηγαίνουμε. Για τον συγκεκριμένο δεν... δηλαδή να ψάξουμε εμείς με τι προσωπικό να πάμε. Για τον συγκεκριμένο άνθρωπο δεν είχατε ποτέ καταγγελία στο παρελθόν? Καταγγελία να πάει να ελέγξει. Όχι. Άλλες καταγγελίες, αν έχει όλα τα ζώα, δεν έχει τέτοιες, τις κοιτάει ο ΠΚΠ. Δεν είναι όλες οι υπηρεσίες για το ίδιο. Κύριε Καχρημάνη, εσείς δηλαδή ακόμη δεν είστε πεπισμένος ότι αυτό το έκανε επίτηδες? Μα μου φαίνεται απίθανο να έκανε τέτοιο πράγμα. Αλλά όπως και να έγινε, είναι κατακριτέο. Είτε από επιπολαιότητα, είτε ότι το έκανε από κακία. Λοιπόν, τώρα που έγινε αυτό, όπως έγινε, και που νομίζω ότι οι περισσότεροι έχουμε καταλήξει ότι δεν μπορεί να έγινε από αμέλεια. Αυτό... Δεν μπορώ να το πω εγώ, έτσι. Όχι, εγώ το λέω, κύριε Καχρημάνη. Ναι, εγώ το λέω. Και να έγινε όμως, είναι πολύ σοβαρό. Για πείτε μου τώρα, αφού του έγινε αυτό, έχει πάει η περιφέρεια ή έχετε δρομολογήσει να πάει κάποια ελεγκτική υπηρεσία της περιφέρειας να δείτε τι γίνεται με τα υπόλοιπα ζώα του? Όχι στο γαϊδουράκι, συνολικά να δείτε τι γίνεται και με τα άλλα του ζώα, από τα ταΐζεις πλάχνα, που μαθαίνουμε ότι σφάζει όπως να είναι, όλα αυτά. Ζώα σπλάχνα κλπ. Δεν ξέρω αν ταΐζει, δεν ταΐζει, δεν το ξέρω. Αυτό λέω, πήγατε να το ελέγξετε, έχετε δρομολογήσει κάποιον έλεγχο? Εμείς είμαστε
είστε, ακούστε, μιλάτε με ανθρώπους οι οποίοι θεωρώ ότι είναι η καλύτερη κτηνιατρική υπηρεσία της Ελλάδος, που ασχολούνται με όλα τα θέματα σοβαρά. Πηγαίνουμε και κάνουμε εμβολιασμούς κατά της βουκέλωσης. Τα πάντα που σε άλλες περιοχές δεν γίνεται αυτό. Mm-hmm. Έτσι κατά κάποιο τρόπο βλέπουμε και στα αυλικά. Δεν είναι κάτι καινούριο, αλλά πολλά ζώα στα βουνά δεν είναι μέσα σε σταυλικές εγκαταστάσεις. Όχι, κύριε Καχρημάνη, εγώ τι λέω. Σκέφτομαι, μπορεί να κάνω λάθος, γι' αυτό σας ρωτώ, εσάς που είστε ο αρμόδιος. Έγινε ό,τι έγινε. Είπατε σε ένα κλιμάκι ο ελεγκτικός τους κτηνιάτρους που έχετε. Εγώ τους είπα να έχουν το μυαλό συνέχεια και να εξετάσουν μέχρι να τελειώσει το θέμα αυτό τι είναι, τι δεν είναι. Γιατί... Εγώ δεν λέω μόνο για το γαϊδουράκι. Λέω να πάτε να δείτε αυτός ο άνθρωπος τι κάνει. Εκεί που πάει, δεν είναι μόνο ότι δεν έχει σταυλικές εγκαταστάσεις. Είδαμε κάποιες εικόνες, τις είδαμε. Δηλαδή, έχετε πάει να δείτε τι κάνει και να βάλετε μια τάξη. Εγώ. Όχι εσείς. Το κλιμάκιο, το αρμόδιο της περιφέρειας. Θα πάει, πώς δεν θα πάει, λίμον. Ναι, πήγε δύο φορές. Το κλιμάκιο, το γαϊδουράκι το εξέτασαν εκεί μέσα. Μάλιστα. Στο στάβλο του. Ναι. Όχι, εκεί που έχει τις εγκαταστάσεις. Μιλούσα γενικότερα, ναι, όχι μόνο για το γαϊδουράκι. Εν πάση περιπτώσει, μήπως θα πρέπει να το δείτε λίγο πιο. Να ζητήσετε ενδεχομένως να έχετε και παραπάνω προσωπικό και να κάνετε ελέγχους. Γιατί στην περιφέρειά σας έχετε πολλές μονάδες. Εμείς κάνουμε ελέγχους. Πρώτα ξεκινάμε με τα σφαγεία που έχουμε στην περιοχή. Ναι. Μετά κάνουμε όλα τα άλλα τα οποία είναι για τη δημόσια υγεία. Και παράδειγμα για τα αδέσποτα, για όλα αυτά δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι, είναι οι Δήμοι. Τώρα εμείς έχουμε κάνει και κάτι άλλο. Όποιος έχει ψόφια ζώα, είμαστε η μοναδική περιφέρεια στην Ελλάδα που έχουμε συνάψει σύμβαση και τα ψόφια τα μαζεύουμε εμείς και τα πάμε προς αποτέφρωση. Άλλη υπηρεσία δεν ξέρω να το έχει κάνει αυτό από όλες τις περιφέρειες. Ξέρετε κύριε Καχρημάνη, εγώ είμαι από τη Λευκάδα και εκεί έχουμε, δεν είμαστε βέβαια Ήπειρος, αλλά είμαστε κοντοχωριανοί όπως το λέμε έτσι στα μεταξύ μας. Ξέρουμε όλοι από τα χωριά μας, από συγγενείς που έχουν μικρές μονάδες κτηνοτροφικές ή είναι αγρότες, ότι πολλές φορές τα ζώα τους υποφέρουν. Ή είναι ζώα που τα έχουν δεμένα όλη μέρα, σκυλιά που δεν αντέχουν άλλο. Κοιτάξτε, αυτά κάποιος πρέπει να τα ελέγχει. Είμαστε άκρο, πολιτισμένοι άνθρωποι. Το δεμένο ένα ζώο, μπορεί να, όταν είναι κόστο, φυσικά θα είναι σε δεμένο, δεν θα είναι, δηλαδή θα έχει ένα φράχτη. Μην παίρνουμε ακραίες καταστάσεις τώρα. Μάλιστα. Και να σας πω κάτι. Ναι. Θεωρώ ότι πρέπει να δείχνουμε περισσότερο εμπιστοσύνη στις κτηνιατρικές υπηρεσίες και όχι στις φιλοζωικές. Γιατί τους έχουμε βρει πολλές φορές να είναι offside. Θεωρείτε ότι αυτή η περίπτωση που εξετάζουμε όχι τώρα αυτή, μπορεί να. Όχι αυτή. Έχω προηγούμενες τις οποίες ήταν τελείως λάθος. Εντάξει. Εγώ όμως σας ρωτώ για αυτή τη συγκεκριμένη. Το ακούω αυτό που λέτε. Εδώ έχει γίνει κάποιο λάθος. Ακόμα δεν έχουμε τελειώσει. Θα μπουν τα πρόστιμα, αν υπάρχουν τα θέματα, όλα θα γίνουν κανονικά. Να σας ρωτήσω την προσωπική σας άποψη. Είστε ένας άνθρωπος που τον ξέρει τον πρωτογενή τομέα, ξέρει και τα ζώα, ξέρει και τη γη. Έχετε εικόνα και εμπειρία πολύ μεγαλύτερη από μένα. Εάν αυτός ο άνθρωπος αποδειχτεί ότι το έκανε με το ζώο, το έκανε με δόλο αυτό που είδαμε να συμβαίνει. Ναι, αυτό κατά τη γνώμη σας, τη γνώμη σας ως ανθρώπου και ως πολιτικού, κατά τη γνώμη σας αυτός ο άνθρωπος, αν το έχει κάνει με δόλο, πρέπει να πάει φυλακή. Φυσικά αυτά τα αποφασίζει. Δυστυχώς όμως έχουμε μια εμπειρία από πολύ σοβαρά πράγματα. Τρών και 6 χρόνια με αναστολή και εδώ πάνε οι άλλοι. Μάλιστα. Για όλα τα σοβαρά. Πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα. Εδώ φτάσαμε να κλέβουν, παράδειγμα, όλες τις εικόνες στην Ήπειρο, να είμαστε μάρτυρες και στο τέλος εμείς να είμαστε οι κακοί και άλλοι να παίρνουν 6 χρόνια φυλακή στο κακοργοδικείο και να γυρίζουν και να απειλούν και τις οικογένειες σας. Κύριε Καχρημάνη, σας ευχαριστώ πολύ. Όπως σας ζητώ συγγνώμη, έχετε τη γιορτή σας και δεν σας ευχήθηκα. Τη γιορτή μου την έχω. Χρόνια αλλά σας πολλά. Κοιτάξτε, το καθήκον είναι πάνω απ' όλα. Με βρίσκεται στη δουλειά μου, έρχεται ο κόσμος εδώ. Θα σας πω όμως ρητά. Ναι. Όποιος έχει κάνει τέτοιο πράγμα, πάει φυλακή αν το έχει κάνει με τη θέλησή του. Εντάξει. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε αλλά Καχρημάνη. Αλλά πρέπει να πάνε και άλλες περιπτώσεις φυλακή. Σας ευχαριστώ. Γιατί δυστυχώς σας λέω. Αντιμετώπισα τεράστιο θέμα, έφερα 80 εικόνες από τις κλεμμένες από το εξωτερικό και ο κακός ήμουν εγώ της παρέας. Κύριε Καχρημάνη, μόλις μου ήρθε ένα μήνυμα και αφού είστε ακόμα στην γραμμή να σας ρωτήσω. Ναι. Υπάρχουν συγγενείς του συγκεκριμένου ανθρώπου που είναι αστυνομικοί και είναι στη φρουρά σας, ισχύει ένας, αυτό? Ναι, φυσικά. Τι είναι στενός του συγγενής? Είναι γιος του. Α, ο γιος του είναι στη φρουρά σας. Σας είπα, εγώ το ξέρω από το στρατό, δεν είναι. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι άλλο. Θα βάλουμε και τους συγγενείς αν φταίει αυτός. Όχι, αλλήμον. Εγώ σας έκανα μια ερώτηση γιατί μου ήρθε το μήνυμα από τον ακροατή τώρα και αφού είμαστε στη γραμμή, είπα να σας το θέσω. Εγώ δεν κρύβω ποτέ στη ζωή μου τίποτε.
Απλώς θέλω να σας πω ότι θέλω οριστικά αποτελέσματα τα οποία θα τα δούμε. Δεν είμαστε Μάλιστα. έξω. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καχρημάνη. Εγώ σας λέω και ένα άλλο. Αυτός ψηφιζόταν μέχρι σήμερα από όλο τον κόσμο εκεί. Σας ευχαριστώ θερμά. Έγινε, γεια σας. Καλά, γεια σας. Ο κύριος Αλέξανδρος Καχρημάνης, Περιφερειάρχης Υπήρου.